Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 22 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει την ακραία ακρίβεια στην αγορά. Επηρεάζει κάθε κοινωνικό στρώμα. Πώς αντιδρούμε? Συνέχεια στην υπόθεση του 28χρονου Αγρινιώτη που φέρεται να βίασε 4χρονο. Αναζητούν θύματα του και στην Κρήτη, τον καιρό που έπαιζε ποδόσφαιρο στο Ρέθυμνο. Σε νέα εποχή μπήκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Τεχνολογία αιχμής, τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκπαίδευση πιλότων Ελλάδας και Ισραήλ. Τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, έρευνα στις Focus Bari έρχονται να επιβεβαιώσουν την περιραίουσα ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα να καταγράψουν τις διαστάσεις που έχει λάβει η ακρίβεια σε κάθε επίπεδο νοικοκυριού. Η έρευνα δείχνει πως το 60% των Ελλήνων σήμερα κάνουν περικοπές επειδή δεν αρκεί το εισόδημά τους, ενώ το 40% κάνουν οικονομία προληπτικά αφού φοβούνται πως τα χειρότερα έρχονται. Οι καταναλωτές σφίγγουν το ζωνάρι και κυνηγούν προσφορές και εκπτώσεις. Όλο ένα και περισσότερους περιορισμούς βάζουν οι Έλληνες καταναλωτές στην καθημερινότητά τους, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει, διότι έχει μειωθεί η αγοραστική αξία και των μισθών και των συντάξεων. Οπότε ψωνίζουμε λιγότερο από ό,τι ψωνίζαμε. Είναι τιμές αυτές. Μπαίνεις καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, καθημερινά από εδώ και τρελαίνεσαι. Πού την πάνε αυτή τη δουλειά, αυτή που μας κυβερνάνε, δεν μπορώ να το καταλάβω. 500 σύνταξη, δίνω 400 για ρεύμα. Τι γίνεται? Τι θέλει να γίνει, βλέπετε τι γίνεται. Στα τρόφιμα βλέπω μεγάλη ακρίβεια. Είναι δυνατόν να είναι το ρεύμα σου, παραδείγματος χάρη, που έχεις καταναλώσει έτσι, 200 ευρώ και να είναι λέγοντας 1000 τόσα ευρώ η λίτρα προσαρμογής? Το 60% των Ελλήνων σήμερα κάνουν περικοπές επειδή δεν επαρκεί το εισόδημά τους. Ενώ το 40% κάνουν οικονομία προληπτικά επειδή φοβούνται ότι τα χειρότερα έρχονται, σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari. Από τις 19 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου, η Focus Bari επανέλαβε μετά από αίτημα πελατών της την πανελλήνια έρευνα που πραγματοποίησε τον Απρίλιο του 2022 σχετικά με την ακρίβεια. Η τωρινή μέτρηση αποκαλύπτει συγκλονιστικά αποτελέσματα. Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων θεωρεί ότι εκτός από τις τιμές καυσίμων πετρελαίου και ειδών σούπερ μάρκετ, έχουν ανέβει τιμές σχεδόν όλων των προϊόντων. Το 97% των Ελλήνων έχουν κάνει τουλάχιστον μία περικοπή εξόδων και γενικότερα οικονομία. Επιλέγουν οικονομικότερους τρόπους διασκέδασης, λιγότερα ταξίδια και διακοπές και μείωση κατανάλωσης σε αγορές και υπηρεσίες. Αναζητούν προσφορές και εκτόσεις, εξετάζουν πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές προτού προβούν σε κάποια αγορά. Και το 60% των Ελλήνων σήμερα κάνουν περικοπές επειδή δεν επαρκεί το εισόδημά τους, ενώ το 40% κάνουν οικονομία προληπτικά επειδή φοβούνται ότι θα έρθουν τα χειρότερα. Τεράστια αύξηση, τεράστια. Εγώ είναι καταγωγή μου από ένα χωριό εδώ πέρα, πήγαινα με ένα 20 τρεις φορές και τώρα πάω με 1,5. Από κάτω 32 και 20. Έγινε δηλαδή άνω κάτω η κατάσταση, ήταν από το ρεύμα. Για το όνομα του Θεού, ένας παίρνει 700 στάρικα σύνταξη, έπαιρνε 500 ευρώ ρεύμα. Δεν αλλάζω την ποιότητα, απλώς παίρνω λιγότερο, λιγότερη ποσότητα. Έχουμε έρθει σε απόγνωση. Και σκέψω εγώ που είμαι μία. Σκέψω αυτοί που έχουν οικογένειες και παιδιά, πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτός ο κόσμος. Πώς, τους ρωτήσανε. Βγάνουν τα κοντήλια αυτοί που παίρνουν τα απαχυλά μισθά στα χέρια τους και τους άλλους πέταμα. Οι πολίτες ανησυχούν, αφού το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας προβληματίζουν. Οι Έλληνες κόβουν από παντού, γιατί ο μήνας τους δεν βγαίνει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Η έρευνα, κυρίες και κύριοι, που μόλις παρακολουθήσατε, αφορά σε ένα μεγάλο δείγμα ερωτηθέντων πολιτών από διάφορες διαστρωματώσεις εκεί έξω και σίγουρα ομολογεί την πραγματικότητα και την ακρίβεια που υπάρχει. Μαζί μας η Γενική Γραμματέας του ΚΕΠΚΑ, η κυρία Ευαγγελία Κεκελέκη, ένα κέντρο το οποίο κάνει ακριβώς αυτό, προσπαθεί να εντοπίσει την αιτία του κακού, να συντονίσει τον κόσμο και να βρεθεί κάποια στιγμή μια λύση. Όμως, κυρία Κεκελέκη, και καθώς τα είπαμε και νωρίτερα, φαίνεται πως ο κόσμος δεν κάνει και πολλά, μάλλον στοικά αναμένει να βρεθεί μια λύση ή να πέσουν οι τιμές. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε αυτό που λέμε κουλτούρα συμμετοχής.
δεν συμμετέχουμε ενεργά, είτε είναι στο συνδικαλισμό, είτε είναι στα κόμματα, είτε είναι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν πλαισιώνουμε αυτές τις δράσεις ώστε να υπερασπίσουμε τα δικά μας τα συμφέροντα, τον εαυτό μας. Πιο πολύ μας αρέσει να είμαστε πολίτες του καναπέ, να γράφουμε στα κοινωνικά δίκτυα τη διαμαρτυρία μας, πολλές φορές να βρίζουμε και να λέμε μετά, είδες τι τους έκανα εγώ. Τους έβρισα στο Facebook, τους έβρισα στο Twitter ή σε κάποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο, πήρα το αίμα μου πίσω. Δεν πήραμε τίποτα πίσω. Απολύτως. Κάναμε μια τρύπα στο νερό και αφήνουμε αυτούς που να πάρουμε τη σημερινή κατάσταση που εσχροκερδούν σε βάρος μας να συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Έχετε κάποιο παράδειγμα κάποιας άλλης χώρας η οποία λειτουργεί διαφορετικά και ενδεχομένως εκεί έχει αποτέλεσμα? Πρώτα απ' όλα θα σας πω για μια χώρα στην οποία έζησα αρκετά χρόνια. Για το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι 11 εκατομμύρια όπως είμαστε και εμείς εδώ. Η οργάνωση του Βελγίου έχει 1.300.000 μέλη, τέστασα, και μάλιστα η συνδρομή τους είναι 23 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Εμάς είναι 30 ευρώ το χρόνο στην Ελλάδα. Και πάλι δεν έχουμε συμμετοχή. Πριν από την περασμένη εβδομάδα, πρέπει να ήταν την περασμένη Τετάρτη, πήρα μέρος σε μία σύσκεψη για την ακρίβεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ήμασταν διάφορες ενώσεις καταναλωτών με, με το συντονισμό της Ομοσπονδίας μας της ΜΠΕΟΚ και μιλήσαμε για το θέμα της ακρίβειας. Κάποια στιγμή όταν έθεσα τα ζητήματα, όλα αυτά που έχουμε βάλει και στην εκπομπή σας, που ξεκίνησε από το ρεύμα, το φυσικό αέριο, πόσοι σκροκερδούν σε βάρος μας κτλ. Μου είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, μου απάντησε, ξέρετε κυρία μου ποια είναι η πιο φτηνή χώρα στον κόσμο όσον αφορά σούπερ μάρκετ? Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Λέω, αν δεν απαντούμε είναι η Γερμανία. Μου λέει, έχετε δίκιο. Ξέρετε όμως, μου λέει, γιατί είναι και τα πράγματα φτηνά? Γιατί ο Γερμανός πολίτης αντιδρά. Διότι στη Γερμανία υπάρχει μία οργάνωση η οποία λέγεται ΒΕΤΣΕΠΕΒΑΟΥ, είναι η οργάνωση των καταναλωτών, είναι ομπρέλα οργάνωση, και από κάτω έχει περιοδικό, εργαστήρια. Ποιο θα το πείσει? Όταν πήγα και επισκέφθηκα τα γραφεία του ΒΕΤΣΕΠΕΒΑΟΥ, πραγματικά με έπιασε το παράπονο. Ένα ολόκληρο τετράγωνο ιδιόκτητο με εργαστήρια θέλετε, για κοινωνικές ουσίες και ασφάλεια προϊόντων, ίντερνετ, ψηφιακές υπηρεσίες. Λέτε λοιπόν πως είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι και εκεί κάτι το οποίο θα κοστίζει περισσότερα θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί γιατί πρέπει να κοστίζει περισσότερα. Και αν δεν κάνει να έχει τέτοια αξία, θα το πολεμήσουν οι ίδιες οι οργανώσεις, αλλά και οι πολίτες είναι συνασπισμένοι στην κατεύθυνση αυτή. Ακριβώς. Βέβαια, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχει και μία σωστή πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι ο Έλληνας μπορεί να αισθάνεται και ανακουφισμένος. Σήμερα ανακοίνωσαν ότι θα έχει 10% μείωση το φυσικό αέριο. Το ρεύμα έχει πέσει, το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, μάλλον δεν θα δούμε και τίποτα το ιδιαίτερο στα τιμολόγια, γιατί την ίδια στιγμή θα πέσει και η επιδότηση της κυβέρνησης. Άρα μία ή άλλη θα είναι. Όμως προσέξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Την περασμένη, τον Αύγουστο. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κυρία Κεκελέκη. Οι επιδοτήσεις που δίνει η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με τις τιμές τις οποίες διαμορφώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα στο χρηματιστήριο ενέργειας ακόμη και στην Ελλάδα. Άρα είναι καθρεφτάκια προς τους ηθαγενείς, εντελώς επικοινωνιακά τρίκ. Σας δίνουμε επιδότηση, κρατάμε όμως τις τιμές υψηλές, άρα και από το ΦΠΑ και από το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα κερδίζουμε. Τι κερδίζουμε? Να σας δίνουμε εσάς μπόνους και επιδόματα, να κατεβάζουμε
το ποσοστό του χρέους όσον αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα, μα όλα, συμφέρουν στην κυβέρνηση. Κυρία Κεκελέκη, το κάνει επίτηδες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσίαση στο δελτίο μας και την επεξήγηση που μας δώσατε για όλα αυτά που προφανώς βρίσκει πολλούς εκεί έξω σύμφωνους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά. Τώρα σε μηχανοκίνητη διαμαρτυρία στις πόλεις του Άργους και του Ναυπλίου προχώρησαν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Αργολίδας με αφορμή τα πορίσματα του ΕΛΓΑ που αφορούν στον παγετό του Ιανουαρίου του 2022. Στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στο Ναύπλιο και στο Άργος για να διαμαρτυρηθούν για τα πορίσματα που δίνει ο ΕΛΓΑ που αφορούν τον παγετό του Ιανουαρίου το 2022. Παιδιά, τα λόγια τελειώσανε. Τελειώσανε τα λόγια. Θέλουμε έργα. Έχουνε μείνει τα προβλήματα. Ήρθαμε για να μας τα λύσουνε σήμερα. Δεν τα λύσουνε, πάλι στο δρόμο θα είμαστε. Οι αγρότες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατέληξαν με την πορεία τους στην Αντιπεριφέρεια Αργολίδας, όπου πραγματοποίησαν σύσκεψη με τους βουλευτές Αργολίδας, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους Δημάρχους, τον Διοικητή του ΕΛΓΑ και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Η αγωνία μας φαίνεται κάθε μέρα. Πλέον αρχίσαμε να κουραζόμαστε. Έχουμε 7 μήνες να τρέχουμε σε συνεδέξεις, σε συσκέψεις, σε πορείες, σε ένα τρακτέρ απάνω 7 μήνες. Γιατί για το αυτονόητο να πάρουμε τα λεφτά μας, που δικαιούμαστε, είναι δικά μας τα λεφτά. Είμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών της Αργολίδας γιατί έχουν δίκιο. Γιατί εμπέζονται 10 μήνες τώρα με τον παγετό που έπεσε το Γενάρη. Και λέμε λοιπόν, ούτε ένα ευρώ πίσω δεν πρέπει να γυρίσουν οι αγρότες από την προκαταβολή που πήραν. Πρέπει να αποζημιωθούν στο 100% της ζημιάς. Στην κινητοποίηση των αγροτών συμμετείχε και κλιμάκιο του ΚΚΕ Αργολίδας με επικεφαλής τον βουλευτή Νίκο Παπαναστάση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμμετέχει και σήμερα στις κινητοποιήσεις των αγροτών που αφορμή έχουν την κοροϊδία των 300 ευρώ ως προκαταβολή σε γενικευμένες καταστροφές από τις πρόσφατες καταστροφές, τα οποία πέρα από το ότι είναι κοροϊδία, αυτή τη στιγμή τους ζητάνε και αυτά με έμεσο τρόπο, μέσω του μικρού ποσοστού αποζημίωσης, να τους τα πάρουν και αυτά πίσω. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τα πορίσματα που δίνει ο ΕΛΓΑ για τον παγετό του περασμένου Ιανουαρίου, δηλώνοντας πως τα ποσά είναι ντροπιαστικά. Απαιτούν να μην παρακρατηθεί από τον ΕΛΓΑ ούτε ένα ευρώ από την προκαταβολή, να πάρει πίσω τα πορίσματα και να τα επαναφέρει σύμφωνα με την έκθεση της ΔΑΟΚ αλλά και των γεωπόνων του ΕΛΓΑ που έκαναν την αυτοψία. Εξακολουθεί, κυρίες και κύριοι, να προκαλεί η υπόθεση του 28χρονου Αγρινιώτη, του Δημήτρη Κραβαρίτη, τα στοιχεία του οποίου έτσι και αλλιώς από την εισαγγελία έχουν δημοσιοποιηθεί. Γιατί? Γιατί αναζητούνται ίχνη δράσης του και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο πιο συγκεκριμένα, όπου έπαιζε επίσης ποδόσφαιρο. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας έχει το ρεπορτάζ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έρευνα έχουν ξεκινήσει και στην Κρήτη αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί πως αν 28χρονος, ο οποίος φέρεται την ασέλγηση σε 4χρονο παιδί, είχε παρενοχλήσει ανήλικα παιδιά και όπως είπες, ο ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί πριν από 7 χρόνια και στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε 2 συλλόγους του Ρεθύμνου. Και όπως καταλαβαίνουμε, όσοι έχουν δει το φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, έχουν προκαλέσει σοκ όχι μόνο στο Ρέθυμνο αλλά και στο Μεσολόγγι αλλά και στο Αγρίνιο. Και πολλά ερωτήματα προφανώς για τα 8,5 χρόνια που παρέμενε εκεί, αν ενδεχομένως είχε κάνει κάτι αντίστοιχο. Πάντως υπάρχει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία ένα άτομο αναφέρει πως ήταν σε κοινή παρέα με τον ποδοσφαιριστή και εκείνος τότε είχε κάνει ένα χυδαίο σχόλιο προς μια 14χρονη μαθήτρια. Όλα αυτά προφανώς έχουν κινητοποιήσει αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές και προς την κατεύθυνση αυτή αναζήτηση των όποιων επαφών, τα ίχνη που είχε αφήσει πίσω, είναι και εξηγείται εν μέρη και το ότι βρίσκεται ελεύθερος. Βέβαια έχει να κάνει και με τη συνεννόηση μεταξύ στρατιωτικής και της δικαιοσύνης και του ποινικού μέρους που εξετάζεται. Βαγγέλη Καποδίστρια, να σε ευχαριστήσουμε.
Τώρα με την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα άνοιξε το διήμερο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πολλαπλά μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματος του έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ανοίγοντας τις εργασίες της διήμερης συνεδρίασής της. Η διατροφή, η θέρμανση, η επιβίωση με Μητσοτάκη έχουν γίνει εφιάλτης, είπε εκτός των άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούω και διαβάζω παντού και αναπαράγει με ευκολία, και αυτό μου προκαλεί εντύπωση, και η κυβερνητική προπαγάνδα, ότι θα έχουμε μπροστά μας, λέει, το δυσκολότερο χειμώνα που είχαμε ποτέ. Είναι αλήθεια ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Όχι όμως πως ο προηγούμενος ήταν εύκολος. Ούτε βέβαια ισχύουν και αυτές οι υπερβολές που αναπαράγονται, ότι θα είναι συγκρίσιμος με τους χειμώνες της κατοχής. Κατανοητό γιατί αναπαράγουν αυτές τις υπερβολές, ώστε να δείξουν ότι τελικά είχαμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Ωστόσο, θα είναι δύσκολος, διότι ήδη, και δεν έχει έρθει ο χειμώνας, η διατροφή, η θέρμανση, η επιβίωση είναι ένας εφιάλτης για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, πολύ απλά. Και πέρυσι έλεγα ότι δεν βγαίνει στην τρίτη εβδομάδα, φέτος φαίνεται ότι δεν βγαίνει στις πρώτες 15 μέρες του μήνα. Η ανασφάλεια απλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας μας. Και το ερώτημα, λοιπόν, που θέλω να θέσω ενώπιόν σας, ενώπιόν μας, είναι μπροστά σε αυτές τις συνθήκες τι κάνουμε εμείς. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας, θα πει κάποιος, για να κερδίσουμε τις εκλογές. Ναι, εντάξει, δεν είναι στο χέρι μας απλώς πότε θα γίνουν οι εκλογές. Σε αυτές τις συνθήκες, το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε, απλά περιμένουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω πρώτα-πρώτα τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε. Να ζητάμε από τον κόσμο να κάνει υπομονή μέχρι εμείς να βγούμε στην κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ζητάμε από τον κόσμο υπομονή, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πρέπει να ζητάμε δράση, όχι υπομονή. Σε νέα εποχή μπήκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που παρέχει τεχνολογία αιχμής, τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκπαίδευση πιλότων. Παρουσία εκπροσώπων των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ έγιναν χθες στα εγκαίνια του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων. Σε νέα εποχή περνά και επίσημα η αεροπορική βάση της Καλαμάτας, καθώς την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί την αναβάθμιση των υποδομών της αεροπορικής βάσης. Βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα του αεροδρομίου, στον χώρο της τεχνικής υποστηρίξης των οσκαφών ΤΑΦ-6, που περιστοιχίζεται από τις υτάμνες μοίρες ΑΕΡΟΣ 361 και 364, αλλά και τις εγκαταστάσεις των εξομοιωτών πτήσεων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της τιμητικής πλακέτας με συμβολική επιγραφή στα ελληνικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά, όπου αναγράφει ως θεμέλιος λίθος για το Ελληνικό Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων, η πέτρα αυτή από την Ιερουσαλήμ αποτελεί σύμβολο των ισχυρών δεσμών μεταξύ των λαών της Ελλάδας και του Ισραήλ. Από το έτος 2015 μέχρι το 2019, για 4,5 χρόνια, η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε αυτά τα αεροπλάνα που βλέπετε εδώ, 40 ΤΑΦ-6 και πάρα πολλά ΤΑΦ-2, τα οποία ήταν παλιά, τα ΤΑΦ-6 είναι πολύ καινούργια αεροπλάνα, τα άφησε για 4,5 χρόνια χωρίς ανταλλακτικά. Και είχαμε φτάσει να πετάνε ελάχιστα. Ξεκίνησε και υλοποιείται η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία Elbit, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας στον κόσμο, προκειμένου να αναβαθμίσουμε και να υποστηρίξουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 120 πτέρυγας εκπαίδευσης αέρος. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι με τις δυνάμεις της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και με την διάρκεια ζωής των πτυτικών μας μέσων, εντός του 2022 επρόκειτο να έρθουμε αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα και ανάγκης απόσυρσης όλων των αεροσκαφών, κυρίως των ΤΑΦ-2, των οποίων έληξε η διάρκεια ζωής τους, και αποτέλεσμα η πολεμική αεροπορία να βρεθεί μπροστά σε ένα διέξοδο
και οι πιλότοι μας να μην έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται στα νέα συστήματα και στα νέα και στις νέες τεχνολογίες που απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των Υπουργείων είδαν από κοντά τον λειτουργικό στόλο των εκπαιδευτικών ΤΑΦΕΞΗ, ο οποίος πλέον έχει ακόμα περισσότερα αεροσκάφη διαθέσιμα, με τα οποία πραγματοποιούνται καθημερινά οι εκπαιδευτικές πτήσεις στην 120 πτέρυγα Καλαμάτας. Έχει ξεκινήσει η διακρατική συμφωνία που υπάρχει για την αναβάθμιση και τη δημιουργία, μάλλον, του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης των Πιλότων στην Καλαμάτα. Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις, αναβαθμίζονται πέρα από τις εγκαταστάσεις και τα σύγχρονα και τα αεροπλάνα και τα σύγχρονα συστήματα που θα υπάρχουν εξομοιωτές. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συνεργασία, μια συνεργασία η οποία θα αποδώσει σε βάθος χρόνου. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ισχυρές σχέσεις, οι ισχυροί δεσμοί που υπάρχουν πλέον με το Ισραήλ, η στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία αποδεικνύεται και με τη σημερινή συνεργασία, παίρνει σάρκα και οστά. Η ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση σηματοδότησε την απογείωση της λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων, με το μεγαλύτερο πλέον μέρος του στόλου των αεροσκαφών ΤΑΦΕΞΗ να βρίσκεται σε λειτουργία. Παρουσία εκπροσώπων λοιπόν των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ τα εγκαίνια χθες του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στην Καλαμάτα. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε περισσότερο για να δούμε το εκτόπισμα μιας τέτοιας επένδυσης. Μαζί μας ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης, βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χρυσομάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πείτε μας αυτό το έργο, αυτή η εξέλιξη για την ακρίβεια, η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής μέσω της χρήσης του αερολιμένα, ούτως ώστε να εκπαιδεύονται πιλότοι από ολόκληρο τον κόσμο, πόσο σημαντική είναι για την ευρύτερη περιοχή? Πριν φτάσουμε στο πόσο σημαντική είναι για την ευρύτερη περιοχή, να πούμε πόσο κυρίως σημαντική είναι για τους Έλληνες πιλότους. Mm-hmm. Αυτή η διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ και οι εργασίες που γίνονται στο αεροδρόμιο το στρατιωτικό της Καλαμάτας, που πλέον αναβαθμίσεται από κέντρο εκπαίδευσης σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης. Ήδη, όπως δείξατε τώρα, μόλις είδα και στο πλάνο πίσω σας, τα κτίρια αυτά που βλέπετε ξεκινάνε και έχουν πέσει τα πετά, δηλαδή τελειώνουν σιγά σιγά για να μπουν μέσα σύγχρονα συστήματα εξομοιωτών και σε συνδυασμό και με τα καινούργια αεροπλάνα, πλέον θα μπορούν οι Έλληνες πιλότοι να έχουν την εκπαίδευση που πρέπει να έχουν. Γιατί πλέον, δυστυχώς, τα παλιά αεροπλάνα δεν έχουν και ανταλλακτικά. Είχαμε φτάσει να εκπαιδεύονται 25 πιλότοι, ας πούμε, στη σειρά, ενώ θα έπρεπε να φτάσουμε πάλι, και θα το φτάσουμε με την συμφωνία αυτή, στους 60-65. Mm-hmm. Επίσης, θα μπορούν να εκπαιδεύονται και ξένοι πιλότοι. Άρα το βασικότερο είναι πρώτον ότι αναβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο των πιλότων μας με σύγχρονα αεροπλάνα, με εξομοιωτές, με πολλές ώρες πτήσης πλέον κάθε χρόνο. Και δεύτερον, και ξένοι πιλότοι θα μπορούν να έρχονται να εκπαιδεύονται στην Καλαμάτα και ευρύτερα να γνωρίσουν και την περιοχή, επειδή με ρωτήσατε και για την πόσο σημαντικό είναι και για την περιοχή. Και για την οικονομία της επένδυσης και της συμφωνίας. Συγγνώμη. Και για την οικονομία που προκύπτει από αυτή την επένδυση και για την περιοχή ειδικότερα. Για την οικονομία, για τη διαφήμιση της περιοχής, για την προβολή, αν θέλετε, επίσης της περιοχής. Συνδυάστε ότι γίνεται αυτή η αναβάθμιση στο αεροδρόμιο όσον αφορά το κέντρο εκπαίδευσης και ταυτόχρονα και το πολιτικό αεροδρόμιο. Ήδη ξεκινάει ο διαγωνισμός για να το αναλάβει ιδιώτης, όπως έγινε και με άλλα αεροδρόμια, για να αναβαθμιστεί και αυτό. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων σίγουρα δημιουργεί πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την περιοχή της Καλαμάτας, για την περιοχή της Μεσσηνίας ευρύτερα, και ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι πλέον οι πιλότοι μας που σε λίγο θα πετάνε, ήδη έχουν ξεκινήσει να πετάνε σύγχρονα αεροπλάνα, τα Ραφάλ που έχουν έρθει, θα έχουν την εκπαίδευση που απαιτείται, που όφιλε η ελληνική πολιτεία να έχει εξασφαλίσει να έχουν, και πλέον με αυτή τη διακρατική συμφωνία αυτό εξασφαλίζεται. Κύριε Χρυσομάλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Και εγώ καλό σας βράδυ.
Βιωματικά εργαστήρια, πρωτότυπες δράσεις και παιχνίδια με αντικείμενο τους γρίφους και τα μαθηματικά λαμβάνουν χώρα στον πολυχώρο των παλαιών σφαγείων της Πάτρας, μέχρι και την Κυριακή αυτό. Το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελόριζου κάνει στάση στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή. Το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελόριζου ταξιδεύει και κάνει πρώτη στάση στην Πάτρα με μια μεγάλη γιορτή στον πολυχώρο των παλαιών σφαγείων. Η πρώτη μέρα έγινε πραγματικά παντζουλισμός, την λέξη που μπορώ να βρω. Είχαμε εξαντληθεί το πρωί, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί αν έστω και ένα παιδί γίνει ένας λαμπρός επιστήμονας, εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Και πολλά παιδιά φεύγανε λυπημένα που φεύγανε μακριά από τους γρίφους. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί έπρεπε να έρθει και το επόμενο σχολείο, η επόμενη τάξη. Οι οποίες με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και με τη βοήθεια με το πληρώμα στην 4 προσπαθούμε να τους διαιρέσουμε, να πάμε μισή εδώ, μισή εκεί, μισή εκεί. Και βρήκαμε τη φόρμουλα και όλοι περάσαμε υπέροχα. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ακόμα και η έναρξη του φεστιβάλ αυτού είναι κάτι πρωτοπόρο στην Ελλάδα. Πραγματεύεται ένα αντικείμενο που είναι ιδιαίτερο, είναι παιχνιδιάρικο, είναι επιστημονικό, γιατί οι γρίφοι κυρίως στηρίζονται σε επιστήμες με βάση κυρίως τα μαθηματικά. Η πρεμιέρα έγινε την Παρασκευή με εκατοντάδες συμμετοχές και μεγάλο ενθουσιασμό. Οι διοργανωτές αλλά και πλήθος διακεκριμένων επιστημόνων, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν μικρούς και μεγάλους στα μοναδικά μονοπάτια της επιστήμης. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει το πρόγραμμα castellorizofestival.com και 2L. Άμα βάλετε Φεστιβάλ Γρίφων στο Google θα τα βρείτε κατευθείαν έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα φανταστικό πρόγραμμα, έχουμε πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις και σας καλούμε να έρθετε να περάσουμε όμορφα μαζί. Το πρωτότυπο αυτού του φεστιβάλ είναι ότι με ένα δυνατό προσωπικό επιστημονικό, τους υπόλοιπους συνέδρους δηλαδή που κάνουν διάφορα εργαστήρια και ουσιαστικά εκλαϊκεύουν τις επιστήμες, τις παρουσιάζουν με ένα μοντέρνο παιχνιδιάρικο τρόπο στα παιδιά, αυτό τα βοηθάει, τα εξητάρει, τα κάνει να αγαπήσουν τις επιστήμες, γιατί ξεφεύγουν από τα πρότυπα, τα συμβατικά του σχολείου, πίνακας και όλα αυτά. Υπάρχει όντως μια σύνδεση των γρίφων και των μαθηματικών. Είναι γεγονός ότι πολλά προβλήματα που προέρχονται από γρίφους εξελίσσονται σε σοβαρά μαθηματικά προβλήματα. Δεν συμβαίνει πάντα, αλλά κάποιες φορές αυτό συμβαίνει και αυτό θα προσπαθήσω να αναδείξω κάποια παραδείγματα στην ομιλία μου. Βιωματικά εργαστήρια, πρωτότυπες δράσεις και παιχνίδια με αντικείμενο τους γρίφους και τα μαθηματικά είναι όσα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν αυτό το τριήμερο στα παλαιά σφαγεία. Ευκαιρία να μάθουν να αλλάζουν λάστιχο και να βάζουν αλυσίδες στα γιοταχή αυτοκίνητά τους είχαν οι πατρινοί σε μια δωρεάν ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Γεωργίου. Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και στα ορεινά ήδη υπάρχει παγετός σε κάποιες περιοχές, τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή οι πολίτες να μάθουν να κινούνται με ασφάλεια και τον χειμώνα. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για να αλλάξετε αντιολισθητικές αλυσίδες στο αυτοκίνητό σας. Στην πλατεία Γεωργίου οι πατρινοί είχαν την ευκαιρία να μάθουν να αλλάζουν λάστιχο, να τοποθετούν σωστά αντιολισθητικές αλυσίδες. Με αυτόν τον τρόπο και τις σωστές οδηγίες, ο καθοδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματός του. Σήμερα στην πλατεία Γεωργίου, σε συνεργασία με το επιμελητήριο, γίνεται μια δράση εκμάθησης του κόσμου τοποθέτησης αντιολισθητικών μέσων. Είναι και υποχρεωτικό από το Υπουργείο να το διδάσκουμε στους νέους μαθητές που έρχονται για δίπλωμα. Έχουμε μαζευτεί, δείχνουμε στον κόσμο πώς να τοποθετεί αλυσίδες, πώς να τοποθετεί εναλλακτικά μέσα βελτίωσης της πρόσφυσης, όπως είναι τα ταερά, όπως είναι χιονοκουβέρτες. Εξηγούμε, λύνουμε απορίες, έχουμε βίντεο που μπορούν να δουν και οδήγηση σε χιόνι. Ήδη ο καιρός στα ορεινά έχει αλλάξει. Οι θερμοκρασίες αγγίζουν το 0, με αποτέλεσμα τις πρωινές ώρες η ολισθηρότητα του οδοστρώματος να είναι αισθητή. Έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν, όπως έγινε και στην Αττική, να εγκλωβιστούν οδηγοί, είτε γιατί είχαν αντιλυστικά μέσα τα οποία δεν γνωρίζανε να τα χρησιμοποιήσουν, είτε γιατί δεν είχαν μέσα στο όχημά τους. Οπότε αυτή τη στιγμή μπαίνουμε με τις εξαγγελίες του Υπουργού και την νομοθετική κάλυψη
να ενημερωθούν οι πολίτες για τη χρήση τους και το ότι πρέπει να έχουν απαραίτητα στο όχημά τους αντιολισθητικά μέσα σε περίπτωση που εκδοθεί μήνυμα από την πολιτική προστασία είτε από το κάποιο αστυνομικό όργανο. Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν όλοι για να μετακινούνται με ασφάλεια τον χειμώνα. Την δωρεάν ενημερωτική εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγώγης Νομού Αχαΐας μαζί με το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι εικονολήπτες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.